Τι είναι το Couchsurfing? Το Couchsurfing είναι ένα site κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο εγγράφεσαι και έχεις ένα προφίλ, στέλνεις μια αίτηση σε κάποιον που μένει σε μια χώρα όταν θες να την επισκεφθείς και σε δέχονται στο σπίτι τους δωρεάν, σε καλωσορίζουν και κανονίζεις πόσο θα μείνεις εκεί. Γιατί επέλεξες αυτόν τον τρόπο διακοπών? Κυρίως γιατί είναι φθηνά ή δωρεάν. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζεις πόλεις, γνωρίζεις κόσμο, φίλους αυτών που σε φιλοξενούν και δικτυώνεσαι κοινωνικά, δοκιμάζεις νέες γεύσεις. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος με αυτόν τον τρόπο διακοπών? Έτσι λειτουργεί αυτό. Δεν ξέρεις ποτέ ποιον θα γνωρίσεις. Και γι' αυτό είναι τόσο ενδιαφέρον. Δεν είχα ποτέ κακή εμπειρία με το couchsurfing. Έχω ακούσει βέβαια κάποιες, αλλά είναι και αυτό μες στο πρόγραμμα. Ποια ήταν η πιο mad εμπειρία που σου έχει τύχει κατά τη διάρκεια του couchsurfing? Στο Παρίσι έστειλα μια αίτηση σε έναν άνθρωπο και εκείνος μου απάντησε ότι μπορεί να με δεχθεί, αλλά μου είπε ότι είναι γυμνιστής. Και το σπίτι του ήταν ένα μόνο δωμάτιο. Οπότε μου είπε ότι αν δεν με απασχολεί αυτό, είμαι ευπρόσδεκτος. Αλλά τελικά αρνήθηκα, λέγοντας του «Δεν περιμένω να αλλάξει τον τρόπο ζωής σου για μένα». Άσε με να το σκεφτώ και να σου απαντήσω σε κάποιες μέρες και ευτυχώς βρήκα άλλο καναπέ και δεν πήγα σε αυτόν. Θα ήταν πολύ περίεργο. Ένας couchsurfer πρέπει να κάνει και υποχωρήσεις? Φυσικά, είμαι φιλοξενούμενος και πρέπει να προσαρμόζω τον τρόπο ζωής και συμβίωσης στο μέρος ανάλογα με το άτομο που μου φιλοξενεί. Έχω κοιμηθεί σε ένα τεράστιο δωμάτιο μόνος μου, έχω κοιμηθεί και στο sleeping bag μου μέσα σε μια κουζίνα. Οπότε οι εμπειρίες είναι διαφορετικές κάθε φορά. Άλλοι μου δίνουν τα κλειδιά και μου λένε σαν στο σπίτι σου, έλα όποτε θες. Και άλλοι σου λένε αύριο στις 8 θα πρέπει να εγκαταλείψεις το χώρο. Οι εμπειρίες είναι διαφορετικές κάθε φορά και γι' αυτό είναι τόσο ενδιαφέρον. Εσύ έχεις φιλοξενήσει κόσμο στο σπίτι σου? Ναι, πέρσι πριν αποφασίσω να ξεκινήσω τα ταξίδια, δημιούργησα ένα προφίλ και φιλοξένησα μια κοπέλα από την Κίνα και μια άλλη από την Πολωνία και ήταν πολύ ωραίες εμπειρίες.